μετέτρεψαν σε απέραντη χασισοφυτία τοποθεσία μέσα στο δάσος της Σίμης στη Βιάνο αδίστακτοι καλλιεργητές, οι οποίοι έχασαν όμως μέσα από τα χέρια τους τη σοδιά. Χίλια δενδρίλια έπεσαν στα χέρια της αστυνομίας που έβαλε φρένο στα σχέδιά τους. Οι πληροφορίες για την παρουσία άρτια οργανωμένης φυτείας ψηλά μέσα στο δάσος έφτασαν στις αστυνομικές αρχές που έχουν ξαναεντοπίσει ανάλογη εκτεταμένη καλλιέργεια σε κοντινό σημείο. Εδώ και αρκετές ημέρες αστυνομικοί είχαν ακροβολιστεί στο δάσος στη Σίμη προσπαθώντας να πιάσουν στα πράσα τους φύλακες της φυτείας. Οι δυσκολίες όμως λόγω της τοποθεσίας ήταν ανυπέρβλητες, καθώς κάθε κίνησή τους μπορούσε να γίνει αντιληπτή από τους δράστες. Ισχυρές δυνάμεις της αστυνομικής διεύθυνσης Ηρακλείου έζωσαν τη νύχτα της Κυριακής στην ευρύτερη περιοχή της Σίμης για την τελική φάση της επιχείρησης που ξεκίνησε με το πρώτο φως της ημέρας. Σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο εντοπίστηκαν και ξεριζώθηκαν σχεδόν 1000 δεντρίλια κάναβης με ύψος που έφτανε το 1 μέτρο και 20 εκατοστά, ενώ ήταν στο στάδιο της ανάπτυξης. Σύμφωνα με πληροφορίες, αρκετά από τα δεντρίλια ήταν έτοιμα για συγκομιδή και οι αδίστακτοι καλλιεργητές ήταν έτοιμοι να αρχίσουν να διοχετεύουν στην αγορά τις πρώτες παρτίδες χασίς. Σύμφωνα με τις πιο συγκρατημένες εκτιμήσεις, η συγκομιδή θα τους απέφερε 400 έως 500 κιλά χασίς και τα παράνομα ναρκοκέρδη θα ξεπερνούσαν το 1 εκατομμύριο ευρώ. Σε εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες για τον εντοπισμό και τη σύλληψη των δραστών που γνώριζαν πάρα πολύ καλά όλα τα κατατόπια στην ευρύτερη περιοχή. Κλιμάκιο της σήμανσης έχει σαρώσει τους χώρους της φυτείας, συλλέγοντας αντικείμενα που χρησιμοποίησαν οι δράστες, τόσο για την καλλιέργεια των δενδρυλίων, όσο και για τη διαμονή τους στο χώρο. Τα αντικείμενα εξετάζονται στα εργαστήρια της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών για Ίχνη Γενετικού Υλικού. Ο εντοπισμός DNA θα αποτελέσει κρίσιμο στοιχείο στην εξέλιξη των ερευνών για την ταυτοποίηση και τη σύλληψη των δραστών.